Η διαχείριση των κόκκινων δανείων παραμένει σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα, με τράπεζες και επενδυτικά κεφάλαια να επιταχύνουν την αναδιάρθρωση και πώληση των ΜΕΔ. Οι πληστηριασμοί ακινήτων έχουν αυξηθεί παρά τις κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς οι τράπεζες επιδιώκουν την ανάκτηση κεφαλαίων. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει με νομοθετικές πρωτοβουλίες προστασίας ευάλωτων δανειοληπτών, προσφέροντας προγράμματα αναδιάρθρωσης και προστασίας πρώτης κατοικίας. Η οικονομική αβεβαιότητα καθιστά αναγκαία την προσεκτική διαχείριση των κατασχέσεων για τη διασφάλιση της σταθερότητας και του τραπεζικού συστήματος. Δυστυχώς, ναι. Όταν ήταν το εύκολο χρήμα, κύριε Τσέλιο, ήταν το χρήμα που έδιναν τότε οι τράπεζες στα καλά τα χρόνια, στη δεκαετία του 2000, να μην πω παραδείγματα όπως τα εορτοδάνεια, όπως καλοκαιρινές διακοπές. Δίναν μάλιστα και δάνεια μέσω εξωτικών εκατών για να πας να παρακολουθήσεις και έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Ναι. Και οι τράπεζες δίναν αυτά τα δάνεια, χορηγούσαν αυτά τα δάνεια ελευκό, δηλαδή χωρίς κάποια ασφάλεια, δηλαδή να μην μπορούν να προβούν σε κάποια προσημείωση υποθήκης στο ακίνητό σας ή σε κάποιο άλλο βάρος. Τα δίνανε έτσι ελευκό, αλλά βάζανε υψηλό επιτόκιο. Το θέμα είναι με τις πιστωτικές κάρτες σήμερα, κύριε Τσέλιο, ότι όντως οι οφειλές από πιστωτικές κάρτες είναι πάρα πολύ υψηλές. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν υπάρχει εξασφάλιση ασφάλειας από τις τράπεζες, όπως σας είπα, προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη, γι' αυτό το λόγο, όταν παίρνουν τηλέφωνο τους δανειολήπτες, τους κάνουν πάρα πολύ καλές και γενναίες προσφορές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να προστάς 15.000 ευρώ από πιστωτική κάρτα και να σου λέει: δώσ' μου 2.000 ή 2.500 ή 3.000 και σου διαγράφω τα υπόλοιπα 12.000, τις υπόλοιπες 12.000 που είναι εκεί. Και αυτό όχι γιατί δείχνει μια μεγαλοψυχία η τράπεζα, μην το νομίζουν αυτό οι δανειολήπτες, οι οφειλέτες, οι τηλεθεατές μας, απλώς επειδή δεν έχουν κάποια εξασφάλιση, δεν μπορούν δηλαδή να διεκδικήσουν κάτι από τον οφειλέτη, γι' αυτό και κάνουν αυτό. Σου λέει να πάρω τουλάχιστον αυτά που. Ναι. Ή έστω το κεφάλαιο, έστω ένα μέρος του κεφαλαίου. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τα νούμερα είναι υψηλά, αλλά μπορεί εύκολο να γίνει ο διακανονισμός και η περικοπή μεγάλου αριθμού από τους τόπους. Αυτό φυσικά όμως δεν ισχύει στα στεγαστικά ή στα επαγγελματικά δάνεια, στους αλληλόχρωους λογαριασμούς, όπου εκεί ήθιστε πάντα η τράπεζα όταν μας έδινε ένα δάνειο 40, 50, 60 χιλιάδες ευρώ, είτε στεγαστικό, είτε επαγγελματικό, είτε μέσω αλληλόχρωνου λογαριασμού, να προβαίνει σε προσημείωση υποθήκης κάποιου ακινήτου, είτε οικοπαίδου, είτε μαγαζί, είτε σπιτιού. Και εκεί φυσικά έχει το μοχλό της κατάσχεσης και του αναγκαστικού πληστηριασμού, που δυστυχώς, κύριε Τσέλιο, από ό,τι πληροφορούμε, τον τελευταίο μήνα, τουλάχιστον εδώ στην πόλη της Καβάλας, υπάρχουν πάρα πολλές εκθέσεις κατασχέσεων ακινήτων, οι οποίες έχουν οριστεί για να γίνουν τον Γενάρη του 2025. Γιατί ο νόμος προβλέπει ότι από τη στιγμή που σήμερα θα σου κάνει κατάσχεση κάποιο ακίνητο, ο πληστηριασμός θα γίνει μετά από 7 μήνες. Επομένως, το Γενάρη, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για πάρα πολλούς συμπολίτες μας, όχι μόνο εδώ στην πόλη της Καβάλας, αλλά και γενικότερα στη χώρα μας, γιατί τα ξένα funds έχουν μέσα εισαγωγικά ξεσαλώσει, προχωρούν και βγάζουν διαταγές πληρωμής και δεν μένουν μόνο στις διαταγές πληρωμής, αλλά προχωρούν, κάνουν ακόμα ένα βήμα παραπέρα και προχωρούν στις κατασχέσεις των ακινήτων.